Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πολύ νωρίς θυμηθήκατε να φέρετε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν δίνετε το περιθώριο ούτε να διαβαστούν, αλλά και το νομοσχέδιο για αύριο, 10 η ώρα, ούτε και αυτό προλαβαίνει κανείς να το διαβάσει και έχετε και επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ανεύθυνο. Και τώρα για το νένφια που μιλάμε, το νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Σχεδόν 1,5 χρόνος πέρασε από τότε που η κυβέρνηση, τριμερής τότε, ξεκίνησε να διαβουλεύεται στο εσωτερικό της για το νέο νόμο που θα αντικαθιστούσε το περιβόητο χαράτσι και το ΦΑΠ. Μάλιστα, στο απόγειο του συνεχούς παρεδώσε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των βουλευτών της συμπολίτευσης, λίγο έλειψε να αποφασιστεί η συνέχιση της εισπράξης του χαρατσιού από τη ΔΕΗ. Από έναν φόρο σχετικό με τα ακίνητα σε μια χώρα με εξαιρετικά άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών, όπως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα περίμενε κανείς το αυτονόητο. Δηλαδή, το κράτος να ενισχύσει τα έσοδά του, ζητώντας όμως από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα να συνεισφέρουν περισσότερο και να κυνηγηθούν όσοι έχουν συσσωρεύσει τα χρόνια της ανάπτυξης τεράστιες περιουσίες, με δεδομένο ότι αρκετές από αυτές συνδέθηκαν με φαινόμενα φυσικά φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση με τον ένφια επιτείνει την αδικία στο φορολογικό σύστημα. Παγιώνει την υπερφορολόγηση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, αφού οι φόροι που θα εισπράττονται εφεξής από τα ακίνητα θα είναι 6,5 φορές μεγαλύτεροι από τα προ-κρίσης επίπεδα. Δεν προβλέπει αφορολόγητο και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία και τη μικρή ιδιοκτησία. Ο βασικός φόρος του ένφια θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο ανά ακίνητο σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα σε οικόπεδα και αγροτεμάχια. Η φορολογία στηρίζεται σε εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες, που σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες έως και 60% από τις εμπορικές αξίες, ενώ εμπεριέχουν και στρεβλώσεις στη διαμόρφωση των τιμών ζώνης από περιοχή σε περιοχή. Δεν προστατεύει αυτούς που αντικειμενικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Η κυβέρνηση εμπέζει τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, υποσχόμενοι δήθεν εξαιρέσεις από το φόρο. Τα εισοδηματικά και τα άλλα κριτήρια που θεσπίζει ως προϋποθέσεις καθιστούν αδύνατη την ένταξη των πολιτών. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, λέτε. Επομένως, ο άνεργος με τεκμαρτό εισόδημα από μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να πληρώσει. Νοικοκυριά σε πλήρη οικονομική αδυναμία. Είναι δυνατόν να μην χρωστούν στο δημόσιο? Δεν είναι δυνατόν. Εκτός ελαφρύνσεων μένουν βέβαια και τα άτομα με βαριές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμός, σύνδρομο Down κλπ, που έχουν χαρακτηριστεί ανάπηροι σε ποσοστό 67%. Φοροελαφρύνει όμως σκανδαλωδώς αυτό το νομοσχέδιο σε σχέση με το τι ισχύει φέτος την πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού στην κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου δεν συμπεριλαμβάνει την ανώτερη κλίμακα 2% του ΦΑΠ και που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιβαρύνει σημαντικά τις μονοκατοικίες, σας εξήγησε και η προηγούμενη συνάδελφος, που στα χωριά κυρίως είναι διαδεδομένη αυτή η ιστορία με τις μονοκατοικίες, αφού πέρα από το κτίριο θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος και στο οικόπεδο ή στο αγροτεμάχιο που βρίσκεται το ακίνητο. Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι το τελικό σχέδιο επιβάλλει μικρότερες επιβαρύνσεις στα αγροτεμάχια σε σχέση με το αρχικό σχέδιο.
Το μόνο που κάνει είναι να απαλλάσσει από το φόρο όλα τα ακίνητα για τα οποία έχει κυρωθεί με νόμο σύμβασης παραχώρησης εκ μέρους του Δημοσίου. Οι επενδυτές που θα εκμεταλλευτούν τα ακίνητα που θα αγοράσουν από το Δημόσιο, όπως ο Αστέρας, παραδείγμα της Βουλιαγμένης, που η πώληση του ολοκληρώθηκε, θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση. Ο νέος φόρος ακινήτων θα συσσωρεύσει νέα λήξη πρόθεσμα χρέη στα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο σας, θα βεβαιωθούν 3,24 δις για να εισπραχτούν 2,65 δις περίπου. Συνεπώς θα δημιουργηθούν 600 εκατομμύρια νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, με 2 στους 10 φορολογούμενους να μην μπορούν να πληρώσουν. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλες πράξεις της συγκυβέρνησης που υποσκάπτουν τη μικρή ιδιοκτησία, αλλά δεν έχω χρόνο, λόγω του ότι είμαι και τελευταία που μιλάω, να τις αναλύσω. Τέλος, ένφια είναι ένας φόρος με ελάχιστη ανταποδοτικότητα. Και αυτό σε αντίθεση με τις περισσότερες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο φόρος ακίνητης περιουσίας ή περιουσίας εν γέννη κατευθύνεται σε συγκεκριμένες ανταποδοτικές δαπάνες και γι' αυτό κυρίως αποτελεί πόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη φορολόγηση της περιουσίας έχει κατατεθεί εδώ και αρκετούς μήνες στην ελληνική κοινωνία για διαβούλευση. Περιλαμβάνει καταγραφή σε περιουσιολόγιο, το λέμε συνέχεια αυτό, και με σύγχρονες πραγματικές αξίες του συνόλου της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Προβλέπει υψηλό αφορολόγητο όριο, έντονη προοδευτικότητα της κλίμακας και φορολόγηση στο σύνολο της περιουσίας και όχι αναακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα φτωχότερα κλιμάκια θα απαλλαγούν εντελώς ή θα επιβαρυνθούν αν χρειαστεί λίγο, ενώ τα ανώτερα κλιμάκια θα φορολογηθούν περισσότερο και επιπλέον και για μέσα από θησάβρησης που ως τώρα απαλλάσσονταν. Καλά θα είναι να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε, κύριε Σανάση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω.